αν μας απαντήσουν πού τα βρήκαν το 32% ευρώ για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μέσα από το Ταμείο Πάνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού τα βρήκαν το 4% ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εξοπλισμούς που εξυπηρετούν την ηλεκτρονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Πού τα βρήκαν 616 εκατομμύρια ευρώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους το 2020. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωράει να δημοκρατεύει την επιχειρηματική δραστηριότητα στα ιδρύματα. Χτίζει πάνω στο ιδιωτικό του νομικό πλαίσιο, το αυτοδιοικητικό, των ιδρυμάτων που αποχρηματοδοτούνται στον δρόμο που χάρισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα προετοιμάζει νέο νομικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με μια σειρά δραστηριές κατευθύνσεις, με σκοπό να ενισχύει ακόμα περισσότερο η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων. Η ίδια πολιτική που μετατρέπει τα πανεπιστήμια μας σε επιχειρήσεις και τα συμφέροντα των λίγων είναι η πολιτική που μετατρέπει την διαχείριση των απορριμμάτων στο χρυσό, όπως αποδεικνύεται με το παράδειγμα του Νίλ Πιτάν, που σε σύνδεση με την κυβέρνηση προχωρά στην αναδιοδότηση της ακτινογόνας κάποιων απορριμμάτων. Χέρι-χέρι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο Όμιλος προχωρούν συγκεκριμένους σχεδιασμούς, οι οποίοι στοχεύουν στο πώς θα εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη για την βιομηχανία, βάζοντας στο βωμό του κέρδους την ανθρώπινη ζωή και την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια εξέλιξη που φέρνει ακόμα πιο κοντά τον καρκίνο στις γειτονιές της πόλης μας. Οι φοιτητές απαντάμε, δεν θα το επιτρέψουμε. Εννοούμε